να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Εύη Σπανού, τη συνάδελφο, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πελατεία των Λιονταριών, και έχει δίπλα της την Μαρία Αντωνακάκη, την πρόεδρο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου. Εύη, ο λόγος σε σένα. Νίκο, καλησπέρα. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τον τελευταίο καιρό οι καταστηματάρχες επισιτισμού και διασκέδασης του νομού Ηρακλείου. Η ευρεία και καθολική χρήση της μάσκας, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των ατόμων ανά τραπέζι, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα δυσφορίας προς τους καταστηματάρχες. Δίπλα μου έχω, όπως ανέφερες και εσύ, την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης. Κυρία Αντωνακάκη, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε το τελευταίο διάστημα? Καλησπέρα, εύχομαι καλή αρχή στην εκπομπή του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Θέλω να πω ότι η αγορά έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα, όπως καλά περιγράψατε. Τα μαγαζιά εστίασης έχουν ένα τεράστιο θέμα ό,τι αφορά τη βιωσιμότητά τους. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν μέχρι τέλους να κρατηθούν μέχρι την επόμενη σεζόν που ξεκινάει πάλι η τουριστική περίοδο. Γιατί ήδη φέτος ο τουρισμός δεν ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Κυρία Αντωνακάκη, οι είναι συσσωρευμένες εδώ και... Έχει πέσει κάπως η διάθεση, όχι μόνο στις τάξεις των επαγγελματιών, αλλά και στις τάξεις των καταναλωτών. Τι ζητάτε από την πολιτεία και θέλω να μου πείτε αν πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη προγραμματίσει από τις γνωριμίες, από τις επαφές που πραγματοποιείτε καθημερινά, έχουν προγραμματίσει να βάλουν λουκέτο. Δεν τα κατάφεραν. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες θα επιλέξουν να παραμείνουν κλειστές την περίοδο του χειμώνα, προκειμένου να έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα έξοδα, τα οποία καταλαβαίνετε τη χειμερινή περίοδο που δεν υπάρχει τουρισμός, που δεν υπάρχει η επισκεψιμότητα του καλοκαιριού. Προσπαθούν να αναζητούν τρόπους και μέσω του Συνδέσμου και μέσω εδώ των τοπικών φορέων, αλλά και κυβερνητικά, για να μπορέσουν να ανακρατηθούν. Είτε με κάποια επιχορήγηση, είτε με κάποια έξτρα μέτρα στήριξης, με κάποια μείωση ενοικίων κτλ. Κυρία Αντωνακάκη, έχω δίπλα μου και τη Γιώτα την Αρχοντάκη και τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη. Μαρία Αντωνογιαννάκη πραγματοποιεί καθημερινά ρεπορτάζ και αγοράς και τουρισμού. Θέλω λίγο να μας βοηθήσει και να πάρει το λόγο η Μαρία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αντωνακάκη, καλησπέρα και από μένα. Εάν υπάρχει κάποια στήριξη, αν έχετε ακούσει, αν έχει φτάσει στα αυτιά σας ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει, έχει κάποιες έτσι αποφάσεις πάρει, κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις για τη στήριξή σας, γνωρίζοντας ότι έχετε υποστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Επειδή όλα είναι ρευστά και δεν ξέρουμε το αύριο πώς θα είναι, αν υπάρχει επιπλέον εξάπλωση, μέχρι στιγμής είναι λίγο θετικά τα πράγματα. Παρόλο που είχαμε όχι τον αναμενόμενο τουρισμό, καταφέραμε λίγο εδώ η Κρήτη, το νησί μας, και κρατήθηκε κάπως σε φυσιολογικά επίπεδα από το θέμα της πανδημίας. Από εκεί μετά, αν τις επόμενες μέρες υπάρχει κάποια εξάπλωση, αυτό δεν το ξέρουμε. Εκεί βέβαια θα ζητήσουμε κάτι επιπλέον να μας δώσουν, είτε σε μείωση ενοικίων, δηλαδή μια παράταση ό,τι αφορά τα ενίκια, ή κάποια άλλα τέλος πάντων οικονομικά μέτρα, όπως οι επιπλέον επιστρεπτέα που λένε ότι θα δώσουν, συν αν καταφέρουμε να παρατείνουμε το θέμα του ΦΠΑ, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι μέχρι τέλος του Οκτώβρη, και από εκεί και μετά φαντάζομαι ότι και η περιφέρεια από εδώ που έχει ήδη κάνει κάποια εισήγηση για να βγουν κάποια κονδύλια προκειμένου να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά θα συντελέσουν. Κυρία Αντωνακάκη, στο να καταφέρουμε να κρατηθούμε. Όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ, προκύπτει ότι θα υπάρξουν περισσότεροι περιορισμοί στη μάχη κατά της έξαρσης του κορονοϊού και στο επίπεδο του επιχειρήν. Οπότε, όπως φαίνεται, δεν θα έρθει τόσο εύκολα το μέτρο του κλεισίματος των καταστημάτων μετά τα μεσάνυχτα σε καθημερινή βάση, σε επίπεδο Ηρακλείου. Τι σημαίνει η παράταση αυτού του μέτρου στην πράξη για σας? Εννοείται αν συνεχίσουμε να είμαστε κλειστά από τις 12 και μετά. Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Θα δημιουργηθεί, ήδη έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Εμείς πιέζουμε, αν μπορούμε τουλάχιστον Παρασκευή, Σάββατο, που εκεί είναι οι ώρες αιχμής και οι μέρες αιχμής, να καταφέρουμε να είμαστε ανοιχτά λίγο περισσότερο. Σίγουρα θα πρέπει να τηρούμε τους υγειονομικούς κανόνες προκειμένου να αποφύγουμε το γενικό lockdown όπως αυτό που έγινε στην Αττική, και προσπαθούμε και εμείς να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε για να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό. Κυρία Αντωνακάκη, καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη. Καλησπέρα. Μιλήσατε προηγουμένως για τη μειωμένη τουριστική κίνηση που είναι γεγονός. Ωστόσο, τους χειμερινούς μήνες φαντάζομαι ότι οι ντόπιοι είναι αυτοί που αφήνουν και τα περισσότερα χρήματα στα μαγαζιά εστίασης. Ποια είναι η ψυχολογία των ντόπιων τώρα, πώς βλέπετε? Ακριβώς αυτή τη στιγμή η εκπομπή δεν μεταφέρει μόνο τα προβλήματα των επαγγελματιών, αλλά μεταφέρει και στους τηλεοπτικούς δέκτες και το κλίμα που επικρατεί στην πόλη του Ηρακλείου. Είστε καθημερινά στο κέντρο του Ηρακλείου, κυρία Αντωνακάκη. Τι κλίμα επικρατεί? Δώστε μας λίγο τον παλμό.
Κοιτάξτε, η ψυχολογία του κόσμου είναι πάρα πολύ πεσμένη. Όταν έχει όρεξη καθόλου, ο κόσμος δυσανεσχεθεί πάρα πολύ με την εφαρμογή της μάσκας. Ξέρει ότι πρέπει να εφαρμόζεται το μέτρο, γιατί διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα και δεν θέλει να φτάσουμε στο σημείο της πρώτης καραντίνας. Από εκεί και μετά όμως δεν πάβει να είναι κάτι το οποίο του δημιουργεί έτσι μια δυσφορία και αποφεύγει να κατεβαίνει συχνά στο κέντρο ή και στα μαγαζιά μας κυρίως που εκεί μαζεύεται κόσμος, για να μην τυχόν βρεθεί στη δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας. Κύριε Αντωνακάκη, Αντωνακάκη, είμαι και πάλι. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Υπάρχει καθόλου, ξέρετε καθόλου πόσο έχει πέσει ο τζίρος? Μπορούμε να πούμε σε ποσοστό αυτή τη στιγμή τι μείωση βιώνουμε? Τοπικά, σε τοπικό επίπεδο. Ο τζίρος έχει πέσει πολύ κάτω από το 50%. Κοντεύει να μηδενίσει. Λυπάμαι που το λέω. Είναι πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία δεν έχουν καθόλου δουλειά. Και πολλά που έχουν κλείσει, κύριε Αντωνακάκη. Και πολλά που έχουν κλείσει ήδη. Πολλά έχουν βάλει και λουκέτο. Πάρα πολλά δεν έχουν ανοίξει ακόμα, γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τις αποστάσεις και τα μέτρα που μας έχουν επιβληθεί. Και φαντάζομαι ότι αυτά θα συνεχίσουν και το χειμώνα να παραμείνουν κλειστά, προσδοκώντας ότι θα βρεθεί, σας λέω πάλι, κάποιο μέτρο οικονομικό επιπλέον, το οποίο θα τους βοηθήσει να μην τα κλείσουν τελείως. Το θέμα όμως είναι ότι μιλάμε για ένα μόνιμο λουκέτο, γιατί υπάρχουν καταστήματα που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ακριβώς. Όμως είναι άλλο να αναστέλουμε τη Κοιτάξτε, λειτουργία αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αυτό θα τα δείξουν οι επόμενες μέρες και το τι περιμένουμε. Αν δούμε ότι συνεχίζεται η κατάσταση και υπάρχει εξάπλωση και θα μας περιορίσουν, τα μέτρα θα συνεχίσουν να είναι έτσι σκληρά για μας, με ένα ωράριο μέχρι τις 12, συν τις αποστάσεις, συν τη μάσκα η οποία αν παραταθεί, καταλαβαίνετε ότι δεν θα συνεχίσουν. Θα προτιμήσουν να παραμείνουν κλειστά, διότι τα έξοδα που αντιμετωπίζουν είναι πολύ περισσότερα από το να, όταν ανοίγουν παρά όταν έχουν κλειστά. Να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση. Σήμερα επέβαλαν άλλο ένα πρόστιμο σε κατάστημα νυχτερινής διασκέδασης, σε ένα μπαρ συγκεκριμένα στη Χερσόνησο, και μάλιστα ήταν το υψηλότερο πρόστιμο στην Κρήτη έως αυτή τη στιγμή. 50.000 ευρώ πρόστιμο, συν 30 μέρες αναστολή λειτουργίας. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Είναι αρκετά βαρύ πρόστιμο. Όταν υπάρξει ένας πρώτος έλεγχος, ο οποίος επιβληθεί, του επιβάλλουν ένα πρόστιμο, μετά η αμέσως επόμενη η ποινή είναι το να τριπλασιάζεται το πρόστιμο, συν να αναστέλλεται η λειτουργία πολύ περισσότερες μέρες από την πρώτη μέρα που, από την πρώτη φορά που τον ελέγχουν τον καταστηματάρχη. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι πρέπει λίγο οι συνάδελφοι αυτό να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, διότι οι ποινές είναι μεγάλες και δυστυχώς εκεί δεν γίνονται εκπτώσεις και δεν μπορούμε εμείς, σαν σύνδεσμος, συνεχώς να τους επιβάλλουμε την τάξη αν κάποιοι για κάποιους λόγους συνεχίζουν να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Είναι και αθέμητος ανταγωνισμός που εμείς δεν τον επικροτούμε. Μάλιστα. Και να λάβουν υπόψη τους ότι αν το συνεχίσουν, δεν θα μπορέσουν μετά, θα κλείσουν κάποια στιγμή οριστικά. Κυρία Αντωνακάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εύης Πανού, βρίσκεσαι στο Ηράκλειο. Ο λόγος σε σένα, μία ερώτηση. Τα καταστήματα πώς τα βλέπεις εσύ, μισοάδια ή μισογεμάτα? Νίκο, θα σου έλεγα ότι είναι μισογεμάτα και ο κόσμος περπατάει έξω. Πιθανότατα αυτή την ώρα προτιμούν τη βόλτα και όχι το να κάτσουν κάπου. Αισιόδοξη η συνάδελφος, κυρία Αντωνακάκη, βλέπει τα καταστήματα μισογεμάτα. Είναι η οπτική. Είναι κάτι γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα αυτή δεν είναι ώρα που μπορεί κάποιος να βγάλει συμπεράσματα για το αν τα μαγαζιά δουλεύουν ή όχι. Κυρίως θα το δείτε μετά τις 8 το βράδυ, μέχρι και τις 12, όπου εκεί είναι η ώρα αιχμής πια, γιατί παλιότερα ο κόσμος κατέβαινε πολύ πιο αργά. Μάλιστα. 8 με 12. Κάτι μου λέει ότι η Εύης Πανού γύρω στις 8 το απόγευμα θα βρίσκεται στο Ηράκλειο, οπότε θα μας μεταφέρει το κλίμα με πιο φρέσκο ρεπορτάζ. Εκεί να σας ευχαριστήσω πολύ. Ακριβώς, και το πόσο. Χαιρετώ, να σας ευχαριστήσω πολύ.